Όχι. Μετά την πρόκληση όλα μια χαρά είναι και ο ήλιος. Σωστά. Και πριν την πρόκληση. Ναι. Ξεκινάμε. Πρόκληση... Τι περιμένουμε τώρα, coach, μετά από αυτή τη μεγάλη πρόκληση και το φοβερό παιχνίδι που έπαιξε σήμερα η Καλαμάτα, ομάδα Α Εθνική σήμερα η Καλαμάτα. Είναι ακριβώς όπως είναι, ακριβώς όπως τα λέτε. Εμείς το μόνο που θα κάνουμε είναι και που θα ζητήσω την πρόκληση αυτή να την διαχειριστούμε σωστά και να μην παίρνουν τα μυαλά μας αέρα. Εμείς δεν έχουμε στόχο το κύπελλο, έχουμε στόχο το πρωτάθλημα. Τελικό κύπελλο να παίξεις, εάν δεν πάρεις την κατηγορία, απέτυχες. Κότσο, ο Πανετολικός έκανε προπόνηση απέναντι, λέει 40 λεπτά. Εμείς κάναμε καθόλου ή τα κάναμε. Βεβαίως. Και τη Δευτέρα και την Τρίτη πάντα πρέπει να υπάρχει και αυτή στο μυαλό ενός προπονητή και αυτή η διαδικασία. Το φοβήθηκες απέναντι ή το ήθελες? Όχι. Για να είμαι ειλικρινής, πιστεύω ότι στο πρώτο ημίχρονο είχαμε τις φάσεις για να καθαρίσουμε το παιχνίδι. Ξέχωρα τα δύο γκολ που κάναμε, είχαμε και δύο τέτα-τέτ. Ενώ από τη γραμμή του out πάσα προς πίσω. Έτσι, παράλληλη, και δεν βρέθηκε ο παίκτης μας να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Αντιθέτως, ο Πανετολικός είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Αυτό το καιρό βρίσκεται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Άλλωστε το δείχνει και ο βαθμολογικός πινάκας, η Super League 1. Δεν μας έκανε φάση τα δύο σουτ, τα δύο γκολ, τα οποία τα έκανε γκολ, προήρθαν από δική μας ολιγάλεπτη αργοπορία, θα έλεγα. Και το πρώτο γκολ και το δεύτερο που μπαίνει κάθε 10 χρόνια, μπαίνει ένα τέτοιο γκολ. Εμείς όμως, σε καμία περίπτωση, παρόλο που βρεθήκαμε και πίσω στο σκορ και ισοφαριστήκαμε, σε καμία περίπτωση δεν παρατήσαμε το παιχνίδι. Αντιθέτως, ανεβάσαμε στροφές με αποτέλεσμα, έστω και στην παράταση, να πιστεύουμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Κλείνοντας, και μετά θα σας ακούσω, θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο για την πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα που είχαμε σήμερα. Δείξαμε σε όλη την Ελλάδα ποια είναι η ομάδα μας. Δεν είναι ταβάνι σε καμία απόδοση. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στους παίκτες, και την νίκη αυτή πρέπει όλοι μας να την αφιερώσουμε στον πρόεδρο, ο οποίος ήρθε στο τέλος μέσα, έτσι. Ναι. Τι σας είπε και τι έγινε μαζί με τον κύριο Βεργή? Δεν ήμουνα μέσα, γιατί μιλούσα στην τηλεόραση. Απέναντι. Ναι. Ψυχώσει μπήκε. Ναι. Να του αφαιρέσουμε την νίκη, διότι αύριο φεύγει, πάει στο Σικάγο και είναι ο άνθρωπος ο οποίος, έστω και από το Σικάγο, μας δίνει όλα τα θέματα για να παρουσιάζει αυτή η Καλαμάτα, αυτή την Καλαμάτα που θέλουν ο κόσμος. Καμία σχέση Καλαμάτα της προετοιμασίας με την Καλαμάτα της σημερινή. Το βλέπετε, όσο και εμπαθείς να είναι, να υπάρχει εμπάθεια, το βλέπετε. Ότι έχει μπει σε σωστό δρόμο, είμαστε αγαπημένοι, είμαστε ενωμένοι, όλοι οι ποδοσφαιριστές και η διοίκηση, όλοι μας, δεν περισσεύει κανένας, διότι μόνο έτσι θα μπορέσουμε να εκπληρώσουμε το στόχο. Τώρα σας ακούω. Όχι, είδαμε τον Πανετολικό να κάνει 10 αλλαγές στην 11η σχέση με το μάτς με τον Αστέρα Τρίπολη. Πιστεύετε ότι ο Πανετολικός υποτίμησε την Καλαμάτα και φρέσκαρε τόσο πολύ την 11η του? Κοιτάξτε, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ο Πανετολικός είναι μια ομάδα Super League που τον ενδιαφέρει το πρωτάθλημα. Είναι ποτέ δυνατόν σε λιγότερο από μια εβδομάδα να παίξει 3 παιχνίδια με τους ίδιους παίκτες? Δεν γίνεται. Καλά, 10 αλλαγές. Ορίστε. 10 αλλαγές στην 11η. Γιατί? Γιατί ήταν αλλαγές. Δηλαδή, τι πάμε να μειώσουμε την πρόκληση? Δεν πάω. Ρωτάω για τον Πανετολικό, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Είναι θέμα του Πανετολικού. Μένα με ενδιαφέρει τι κάνει η δική μου ομάδα. Με ενδιαφέρει. Μένα σε ο Πανετολικός. Τι δεν καλά, και όλοι μπήκανε μέσα. Ο Ντέας, ο Γολογός, όλοι. Ο Σεγγέλια, όλοι παίξαν. Παρακαλώ. Όσον αφορά το σύστημα, γιατί η διάταξη. Ποιο? Το σύστημα. Α, το σχηματισμό. Σχηματισμό. Ναι. Με τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Ήταν για το μάτς, ήταν προσαρμοσμένο στο Πανετολικό ή είναι το. Πάντα υπάρχει. Πάντα θα υπάρχουν κάποια παιχνίδια που θα παίζουμε με τρεις πίσω. Όπως είδατε όμως, στο δεύτερο ημίχρονο άλλαξε ο σχηματισμός. Προωθήθηκε ο Παπατώνης. Ακριβώς, και μπήκε και ο Μπόρχε μέσα. Όλα τα παιδιά όμως έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό. Αυτό έχει σημασία. Τρομερή διάθεση, τρομερό πάθος. Και χωρίς στράτο, έτσι. Και βεβαίως. Μαδικά και μουσέ. Ακριβώς. Χωρίς, και εμείς είχαμε τρεις απουσίες, οι οποίες ήταν σημαντικές. Χωρίς τον Τάτο, χωρίς τον Μαδικά και χωρίς τον Μοζέ.
αυτό. Να ρωτήσω εγώ, γιατί η επόμενη φάση μπαίνει στην πληρωτίδα. Θα ναι. ταλιστώ την ερώτηση του συναδέλφου εδώ. Ομάδες οι οποίες είναι ακόμη πιο ισχυρές. Δεν το συζητάμε. Θα το διαχειριστούμε με τον ίδιο τρόπο. Σίγουρα το διαχειριστούμε και η πορεία στη συνέχεια του κυπέλου για μας ένας είναι ο στόχος. Εγώ μιλάω πάντα ξεκάθαρα και ειλικρινά. Εντάξει, είναι μόνο αν παίξω μια ομάδα πολύ δυνατή να υπάρχει το οικονομικό όφελος, διότι όπως ξέρετε το πρωτάθλημα δεν έχει αρχίσει ακόμη και δεν έχει εισπραχθεί ούτε ένα ευρώ. Από πού δηλαδή, πληρώνει κάποιος άνθρωπος, δεν τυπώνει, πληρώνει, δουλεύει. Από τους μετώματς κρατάτε περισσότερο. Κρατάω συνολικά την απόδοσή μας, όλη το σκεπτικό μας. Δείξαμε σε όλη την Ελλάδα τι ομάδα είμαστε. Έχουμε δυνατότητα να ανέβουμε, αλλά πρέπει να διαχειριστούμε σωστά, πάρα πολύ σωστά, την πρόκληση. Για να μην πάρουν τα μυαλά μας αέρα, εντάξει, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω. Επειδή και σαν παίχτης όταν ήμουνα, αλλά και σαν προπονητής το έχω βιώσει και ξέρω ότι πάντα από μια μεγάλη πρόκληση υπάρχει ένας εφησυχασμός. Εμείς θα προσπαθήσουμε τον εφησυχασμό αυτό να τον αφήσουμε στην άκρη, να δουλέψουμε, να προσπαθήσουμε ακόμη περισσότερο γιατί έχουμε πολύ μεγάλες δυνατότητες. Είναι το φαβορί πλέον πιο πολύ Καλαμάτα σήμερα για τον Νότιο Όμιλο. Τα έχω πει. Η υπόλοιπη Ελλάδα φοβήθηκε. Δεν ξέρω αν φοβήθηκε. Εγώ ξέρω το μόνο που είπα όταν ήρθα τη δεύτερη φορά πάλι, ότι ο στόχος της Καλαμάτας είναι συγκεκριμένος. Ούτε η Καλαμάτα μπορεί να βγει σε τρία χρόνια, ούτε πρέπει να είναι στις πεντάδες, στις εξάδες και πάει λέγοντας. Ο στόχος της Καλαμάτας, η νοοτροπία αυτής της ομάδος είναι ένα. Η άνοδος. Τα υπόλοιπα τα ακούω βερεσέ. Τα πέναλτι, να ρωτήσω κάτι. Ο Μπακαγιώκο ήταν ο κορυφαίος στην παράταση, καθάρισε όλες τις φάσεις. Να εκτελέσει το τελευταίο πέναλτι ήταν δική σας απόφαση ή δική του? Όχι. Δική του. Ενώ ότι είχε ψυχολογία γι' αυτό. Όπως ξέρετε. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Πριν από τη διαδικασία του πέναλτι, δηλώνονται ποιοι παίχτες θα χτυπήσουν τα πέναλτι. Εντάξει. Και τη Δευτέρα και την Τρίτη κάναμε προπόνηση στα πέναλτι. Έτσι, έχουμε τον τερματοφύλακά μας που είναι σπεσιαλίστας, άλλωστε αυτή είναι η δουλειά του. Εντάξει, και όταν πήγε στην παράταση και στα πέναλτι το παιχνίδι, εγώ μέσα μου προσωπικά έλεγα ότι θα πάρουμε την πρόκληση. Γιατί είμαι εκφύσεως άνθρωπος ο οποίος τα βλέπει πάντα σκεπτικά, πάντα θετικά. Και έχεις ψυχολογία του προπονητή. Στο 2-1 φοβήθηκες? Τι να φοβηθώ. Στο 1-0 που έγινε 2-1. Μόνο το Θεό φοβάμαι. Υπάρχει μια προτίμηση για αντίπαλο? Όχι. Είναι οι ομάδες. Είναι ο Ολυμπιακός, είναι ο Παναθηναϊκός, είναι ο Άρης, ο ΠΑΟΚ. Είναι ομάδες οι οποίες... Σκέφτεσαι να αποκλείσεις τον Ολυμπιακό? Θα στεναχωρηθείς? Εντάξει, δεν είναι το θέμα αυτό. Το θέμα είναι ότι εμείς πρέπει να εκδώσουμε παιδιά του στόχο. Το πρωτάθλημα. Ωραία. Και αν δεν είμαστε ενωμένοι, όλοι, και εσείς δηλαδή, όλος ο κόσμος, διοίκηση, παίχτες, φιλάθλοι, δεν θα μπορούμε. Γιατί το πρωτάθλημα το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι δεν μπορεί να κερδιθεί την πρώτη αγωνιστική. Δηλαδή έχουμε ένα μαγαζί, ό,τι κάνουμε ταμείο. Το μεσημέρι ή το βράδυ. Το βράδυ. Όχι, ευχαριστούμε γιατί εσείς οι πιάσκετε. Εντάξει.